κυρίες και κύριοι. Άρχεται το δικαστήριο της μόδας. Θα μας σηκώνετε ψηλά το όνομα, ναι, αυτά παθαίνετε. Βεβαίως και θα το σηκώσω ψηλά το όνομα, ναι. Και το έχω πάρει πια πάρα πολύ προσωπικά, γιατί εχθές πραγματικά οι δίκες ήταν άδικες. Στερίστηκα εγώ εχθές, κυρία Συνήγορε. Και τώρα σήμερα θέλω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις των συνεργατών μου που μου είπαν να αναλάβω την εκπροσώπηση. Μάλιστα. Και εγώ το έχω πάρει πολύ πατριωτικά, σηκώνω μανίκια. Και θα χάσετε και σήμερα. Και τα σηκώνω κι εγώ. Και τι έχει να μας πει με αυτό. Πάμε στο πρώτο, παρακαλώ. Και σηκώνουμε και δύο τα μανίκια. Τι θα μας πείτε, τις μαγκές σας. Λοιπόν, για βάλτε το πρώτο. Ναι. Οπα! Επιτέλους. Καζαμπλάνκα είστε. Η κυρία Καζαμπλάνκα. Και η κυρία. Σιμών Σέρβου. Σέρβου. Ναι. Καζαμπλάνκα versus Σερβίας. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Η κυρία Καζαμπλάνκα. Μάλιστα. Σας πω εγώ τι έχει ντυθεί. Η κυρία Καζαμπλάνκα αυτή τη στιγμή. Το σκέφτεστε πολύ όμως. Είναι, θα σας πω, το σκέφτομαι γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που πάει να κάνει. Ναι. Κυρία Καζαμπλάνκα αυτή τη στιγμή πηγαίνει στο Σύνταγμα, στα τρακτέρ, στους αγρότες. Ναι, γιατί δεν δείχνει πράσινο. Για να εκπροσωπήσει τον κλάδο των ρεσεψιονίστ, ρεσεψιών σε ξενοδοχείο. Κυρία Καζαμπλάνκα, όπως βλέπετε, είναι μια πολύ καλοντημένη ρεσεψιονίστ σε πανάκριβο ξενοδοχείο και είναι ο άνθρωπος. Τι δεν βλέπετε σε αυτό που λέω. Δεν φημίζονται επί Θεσσαλία για τα ξενοδοχεία τα πανάκριβα. Έχουν πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία η Θεσσαλία. Εγώ το λέω που είμαι επισκέπτρια της Θεσσαλίας. Είμαστε λοιπόν εκεί για να πούμε και εμείς σαν κλάδος τα αιτήματά μας. Έχουμε ντυθεί έτσι, έχουμε βάλει και ένα φιόγκο. Και είμαστε άνθρωποι απλοί δουλευτές. Βάλαμε τα καλά μας γιατί ξέραμε ότι θα υπάρχουν κανάλια για να κάνουμε τις δηλώσεις. Δουλευτές είπατε. Δουλευτάδες, ναι. Δουλευτές. Βουλευτές, ακούσατε. Ναι. Μα αυτά είναι τα άσχημα τώρα με το ακουστικό. Είμαστε δουλευτές. Εσείς, κυρία Συνήγορε, πού πάτε έτσι. Εμείς πηγαίνουμε μια βόλτα στην εξοχή. Στην εξοχή, πάτε με βέβαια, αυτά τα ρούχα. Έχουμε βάλει και αυτή την πέρτα. Θα γεμίσετε χορτάρι. Μα είναι το πρώτο μας date. Οπότε, επειδή θέλουμε να είμαστε συνδυαστικά με αυτά τα μαύρα, τα ωραία. Αυτό εδώ πέρα το βλέπετε, αυτό κάνει όλη τη διαφορά. Η καρφίτσα μας καπάνω κάνει τη διαφορά γιατί είμαστε ουσιαστικά σαν την κοκκινοσκουφίτσα χωρίς την κόκκινη φουστίτσα. Είστε η μαυροσκουφίτσα, αν είναι πρώτο date, μαυροσκουφίτσα είσαστε. Δηλαδή, αν πάτε πρώτο date έτσι και στην εξοχή, να ειδοποιήσετε τον άλλο ότι έρχεστε από μακριά, μην νομίζει ότι έρχεται κάποιο να τον πάρει. Το πρώτο date πάντα, μα πάντα σημειώστε το, είναι tip. Δεν φοράμε φούστα ή φόρεμα. Ναι, δεν φοράμε όμως και κάτι μαύρο από πάνω μέχρι κάτω, λες και ήρθατε να μας πάρετε την ψυχούλα. Μα όταν έχουμε ένα φανταστικό χρώμα στα μαλλιά μας που θέλουμε να είμαστε απλά μια πηγολαμπίδα. Της εξοχής. Ναι. Ένα πράγμα θα σας πω πριν προχωρήσουμε. Μην πάτε κοντά σε μέλισσες με το μαύρο, αφιονίζονται. Μου το έχουν πει οι μελισσοκόμοι. Γιατί οι μέλισσες δεν είναι μαύρο-κίτρινο. Και επειδή είναι μαύρο, ναι, μαύρο-κίτρινο, θα πρέπει να βάλετε στο λιτσάικ τότε. Οι μέλισσες αφιονίζονται με το μαύρο, μην πάτε έτσι στην εξοχή, σας το λέω. Παρακαλώ, πείτε μας που πήγανε. Η Έλενα Καζαμπλάνκα. Ναι, η Έλενα Καζαμπλάνκα. Ναι. Πού πήγε. Σε ορκομοσία στην ΑΣΟΕ. Α, γι' αυτό φοράει την Τίβενο από πάνω. Μπράβο. Η Σιμών Σέρβου. Παίρνω το πτυχίο ιατρική παίρνει Σιμών Σέρβου στα κατήμαυρα ή ιατροδικαστική. Ορκομοσία λέει από πίσω. Μάλιστα. Πέσαμε έξω, αλλά κάτσα να δούμε οι ένορκοι τι έχουν ψηφίσει. Μπορεί να ήταν και ορκωτός λογιστής βέβαια. Δεν τα πιάνε. Όχι. Φρουρά! 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 Πάρτε την. Δεν έχετε κανείς να τη μαζέψει. Δώστε μας την ετοιμιγωρία. Κέρδισα. Ένα. Καλά, μην πάτε έτσι στο λιβάδι, να το hop. Θα πάμε όμως στην ορκομοσία ιατρικής. Πάμε. Ποια ορκομοσία ιατρικής, πάμε στο επόμενο εδώ πέρα. Κυρία Κατερίνα και η κυρία Σοφία είναι. Κυρία Κατερίνα Μαρκοπούλου και η κυρία Σοφία είναι. Κοζάνη VS Θεσσαλονίκη. Καταρχάς, αν έχουμε πληροφορία, η Κατερίνα Μαρκοπούλου κάνει κάποια εκπομπή τέχνης και λόγου. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι από ό,τι βλέπω από πίσω. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Η κυρία Μαρκοπούλου είναι υπέροχη. Έχει κάνει αυτό το ατιμέλητο, επιμελώς ατιμέλητο μαλλί. Έχει βάλει το καλό της το λευκό το πουκάμισο, το κολαρισμένο, το σιδερωμένο, το πολύ ωραίο, το φανταχτερό. Μάλλον περίμενα τον κύριο Κορκολή επίσκεψη, γιατί μπορεί να είχαν μια σκληρή εκπομπή τέχνης να παρουσιάσει κάποια συναυλία του. Μην τον περιμένει τον κύριο Κορκολή, γιατί από ό,τι βλέπω είναι σε άλλη εκπομπή του Σαββατοκύριακο. Μάλλον κάποιον άλλο. Μπορεί να περιμένει κάποιον ντόπιο ποιητή από την Κοζάνη. Ωραία. Έστω. Επίσης μπορεί να είναι ο κύριος Γαϊτάνος, γιατί ξεκινάει τώρα λαχαλάχα.
Είναι ημέρες. Αχ, ναι, έχετε δίκιο. Η κυρία Κατερίνα είναι υπέροχη η κυρία Κατερίνα και είναι πάρα πολύ ωραία σε σχέση με το φόντο της. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Βάλαμε τα παλ για να δείξουμε σε σχέση με το μπλε ρουά και το πορτοκαλί από πίσω. Τι να βάζαμε, τα έντονα. Σωστά, σωστά. Ενώ να μιλήσω για την πελάτησά μου, την κυρία Σοφία, που από ό,τι φαίνεται μάλλον κάνει κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε κάποιο σταθμό πάνω. Κάτι είναι... στενάχωρο λέει. Στενάχωρο για σας, όχι. Είναι η σοβαρότης που πρέπει να έχει στο κεντρικό δελτίο. Βλέπω ότι υπάρχει μια στενάχωρη. Βίβια, βέβαια, η Θεσσαλονικιά αυτή έχει αυτό το ωραίο μελαχρινό μαλλί, ίδιο με τη Μόνικα την Μπελούτσι. Τη λεπτομέρεια μπροστά στο κόκκινο που ξεπετιέται σαν τριαντάφυλλο στο μπλουζάκι, αφού μέσα από το μποστάνι. Τη λεπτομέρεια. Ποιο κυρία μου. Σας παρακαλώ. Τη λεπτομέρεια. Έχετε στο βάλει λαιμό. Το καφέ αυτό, το κακό το καφέ. Το κακό καφέ είναι για εσάς. Κακός χαμός είναι... έχει γίνει. Έχει ξεπουλήσει όλη η Θεσσαλονίκη με αυτό το καφέ. Το καφέ αυτό είναι κακό καφέ. Είναι το καφέ που το συνδυάζει με κακά πράγματα. Και επίσης έχεις βάλει αυτή την μπλούζα από μέσα που σε σκοτώνει. Εγώ με κάνει φιλικά πιο δυνατή. Το λέω. Φιλικά το λέω. Επίσης έπρεπε να γίνει ένα πιο έντονο μακιγιάζ και αν με ακούει η κοπέλα. Αν με ακούει η κοπέλα. Όχι στη μέση το μαλλί. Είναι καταδίκητο μαλλί στη μέση για μένα. Χωρίστρα. Η χωρίστρα, ναι. Ζηλεύετε τη δαντέλα μας και το έντονο φρύδι μας. Τι να ζηλέψουμε, κυρία μου, κοιτάξτε δίπλα. Κοιτάξτε δίπλα πώς είμαστε. Γιατί θα το μαλλί μας αυτό μόνο στον David Coverdale το έχω δει. Τον τραγουδιστή το White Snake τόσο ωραίο. Δεν προλάβατε να κάνετε τη σωστή χωρίστρα. Κοιτάξτε, είναι η ορθοπεταλιά η σωστή στη μέση που πρέπει να έχει η αλφα διά. Πάμε για ορθοπεταλιές. Και ορθοπεταλιά, κυρία μου, αυτό το κουρτινάκι δεν κολακεύει. Τώρα, άμα κάνουμε εμείς. Α, στη μέση το έχετε. Α, συγγνώμη. Τι δείχνω τώρα. Τώρα, άμα σας κάνω εγώ το μαλλί μου στη μέση, ναι. Θα νομίζετε ότι με έχει βρει κάτι κακό. Να του, ορίστε. Πολύ είναι ωραία είναι. Δώσε. Σαν τον Πόκο Πίκο. Κοιτάξτε με. Είναι καταδίκη για τον άνθρωπο η μέση, φέρει χωρίστρα. Είναι ή δεν είναι. Τα πετάει όλα έξω. Εντάξει. Όχι, όχι. Εντάξει. Όχι. Και για μένα είναι ένας κακός συνδυασμός σε σκοτεινό φόντο. Να δούμε όμως τι έχει πει ο Κοσμάκης. Ο Κοσμάκης. Έλα η ένορκη. Φέρ τους μπροστά. Βέβαια. 65% Κατερίνα Μαρκοπούλου με το μαλλί του David Coverdale. Μπράβο, κυρία Κατερίνα Μαρκοπούλου. Κακοδικία. Δεν ξέρουν, εκτιμάνε το νέο αίμα στην τηλεόραση. Αυτό το ξέρουν, μόλις φωτίσει το νέο αίμα. Πω, πάμε για τιτανομαχία. Σία Κοσιόνη, Εύα Αντωνοπούλου. Εύα Αντωνοπούλου και Σία Κοσιόνη. Αχ, δεν μου δώσετε την κυρία Ρίνα να την αποθεώσω. Είναι Ράιδα. Θέλετε αλλαγή, θέλετε, τολμάτε. Όχι, δεν έρχομαι στη θέση σας. Θα στηρίξω τη Σία Κοσιόνη. Λοιπόν. Που νομίζω ότι το έχει ξαναβάλει το ρούχο. Μια οπτασία η κυρία Εύα Αντωνοπούλου. Ολόλευκη. Σαν τον κύκλο. Κουκλάρα! Εύα Αντωνοπούλου! Είναι όμορφη! Είναι αεράτη! Είναι πολύ, θεά! Πολύ. Και μου άρεσε και πάρα πολύ το μαλλί της που του έκανε ένα τσακ πίσω έτσι. Ναι, φανούν και τα υπέροχα αυτά σκουλαρί. Γιατί σε αυτό που λένε να φανεί η αρχοντιά σου. Δείξε μου λοιπόν τα μαλλιά σου. Να και οι ματάρες. Σήκω και τα πάνω μαλλιά τα μαλλιά σου να φανεί η ομορφιά σου, λέει. Ναι, εγώ δείξε το μου τα λίγο. Μαλλιά σου. Και τι έγινε τώρα. Φρουρά! Φρουρά. Κοίτα εδώ. Είναι. Άτι με θεέ από πάνω. Εύα Αντωνοπούλου δεν κουτώ. Γιατί θα πείτε κάτι για την πελάτησά σας. Δεν θα πω αμέσως και έρθω εκεί πάνω. Μία σκάλα μας χωρίζει. Να πω για την αγαπημένη μου πελάτησα ότι κινήθηκε στους τόνους του Μελιτζανί, τη φλάσκα όμως τη Μελιτζάνα, όχι την Τζακόνικη. Τόνι Μελιτζανί με αντίθεση ένα nude πορτοκαλί σακάκι. Είναι τα χρώματα που πρατιβάει τον τελευταίο καιρό η κυρία Κοσιόνη. Πολύ. Βέβαια αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι και λίγο ροδακινή το από πάνω. Είναι νιουντ ροδακινή, ας πούμε. Προτιμάει πιο ήσυχους τόνους. Επίσης, κάπου εδώ να δούμε ότι έχει αλλάξει και το make-up. Συνήθως η κυρία Κοσιόνη βάζει μολύβι μέσα και κάνει μια μικρή σχμοκιά για να τονίσει το γατήσιο μάτι. Εδώ μιλάμε για καθαρό καπάκι από κάτω. Εκεί έχουμε φτάσει σε τέτοιες λεπτομέρειες. Το οποίο της είναι πάρα πολύ ωραίο και της πάει. Αρέσκεστε. Δεν μπορώ όμως να μην μπω για τη διπλανή τώρα. Δεν. Και εμένα μου κλέβει το μάτι. Τι να πω τώρα. Φέγγι. Λαμποκοπά. Λαμποκοπά η κρυαρίνα με τα ωραία της τα σκουλαρίκια, το οποίο υπτάμενος δίσκος, έτσι. Είναι μπόλικα. Δεν το λυπήθηκε το σκουλαρίκι. Μπράβο, Εύα. Μπράβο, Εύα. Να το βάλουμε. Για δίωξτε τη μηγοριά. Ναι. Ναι. 80 η Εύα η Αντωνοπούλου. Τι είπατε. 80 η Εύα Αντωνοπούλου, χάρηκα και εγώ γιατί εδώ την έχω γειτόνισα. Τι, δεν πλέον καμαρίνι, να έχω άλλα. Πολύ ανανεωμένη. Έλα λίγο ζήνα στο τετράγωνο να στανιάρουμε τώρα. 3-2-1, πάμε πύραυλος. Εντάξει. Δικάζει με τη βραδινή εμφάνισή της η Ζήνα Κουτσελίνη. Την κυριολεξία. Αυτό λέω μόνο.
Ναι. Στον κύριο Λεξία δικάζει. Ναι. Τώρα ήταν να έρθει εδώ η Ζήνα, κοίτα τι ωραίες είμαστε, σε αντίθεση είμαστε ίδιες. Έχει βάλει και αυτή τέτοιο σε μαύρο και από πάνω άσπρο απλά. Εμείς εξελίξαμε λίγο το μαλλί από το πρωί που είστε εσείς με τη Ζήνα και το βγάλαμε λίγο το βράδυ. Και σε βγάλαμε από το σπίτι, έλα. Ποιος έλυσε? Τίποτα. Κανείς δεν σε λύνει εσένα. Εγώ τώρα θα λύσω όμως τον κόμπο και τον γόρδιο δεσμό. Ποια είναι η καλύτερη εμφάνιση και θα σας πω αμέσως την μέση μεριανή. Θα μου πεις θα το στηρίξεις, θα σου πω θα το στηρίξω. Total Black δημιουργία με ασημένια ζώνη. Αυτές οι ζώνες επέστρεψαν. Είναι μαύρο το μεσημεριανό. Τι είναι? Είναι ένα πετρόλ, κάτι πολύ. Blue black λέγεται. Blue black. Είναι μπλε το κατάσκουρο. Ναι, του κατάσκουπου. Ναι. Το ανθρακί. Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα σαν blue black ανθρακί. Το ζήτημα είναι ότι είναι γυαλιστερό υπέροχο. Είναι η ζώνη η οποία κάνει τη διαφορά. Οι οποίες ζώνες αυτές επέστρεψαν. Οι παλιοί ροκάδες ίσως τα θυμάστε. Ούτως ή άλλως όλα τα 90's έχουν γυρίσει πίσω. Και είναι η Ζήνα με μαύρο και ξανθό μαλλί που κάνει την τέλεια αντίθεση. Πάει πάρα πολύ δε και με το πλατό, γιατί είναι υπερφωτισμένο το πλατό, σκούρο το ρούχο. Μιλήστε ή σοπάστε για πάντα. Τώρα λοιπόν, ξένη λοιπόν, το λέει και ο Τρελέγκας. Ναι. Βγαίνει Ζήνα εμένα το βράδυ και με αφήνει άφωνη. Δεν έχω να πω τίποτα. Είναι δικαστήνα. Βγαίνει και μας ξεσηκώνει. Είναι μοναδική. Είναι δικαστήνα. Είναι ανεπανάληπτη. Είναι δικαστήνα. Είναι... Ναι, είναι δικαστήνα. Δικάζει. Δικάζει και αν χρειαστεί καταδικάζει με τον τρόπο της, τον τόνο της και με την κορμοστασιά της. Λοιπόν, η Ζήνα η Κουτσελίνη με το απόλυτο συνδυασμό μαύρο-λευκό-λευκό-μαύρο. Δεν το έχετε δει πουθενά αυτό. Εγώ το είχα βάλει την προηγούμενη εβδομάδα. Όλα να τα ισοπεδώσει αυτή η γυναίκα. Μα τι όλα να τα ισοπεδώσει, δεν το έχουμε δει πουθενά τώρα. Βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα χθες το βάλει. Φέρτε μου το κινητό άδειξο. Δεν είχα βάλει εγώ μαύρη γραβάτα με λευκό κουμπί. Είπα εγώ ότι είστε influencer. Άρα είστε βάλει την προηγούμενη εβδομάδα και εξαιτία σα έκανα αυτή την εμφάνιση. Να καταλήξουμε. Τι ψάρι είναι το σκουλαρίκι τη Ζήνα, τσιμπουρά. Ραχοκοκαλιά. Ραχοκοκαλιά ψαριού. Βέβαια. Αυτό δεν μου αρέσει σαν σημάδι. Σημαίνει ότι θα έχουμε χάσει γιατί το ψάρι είναι λαχτάρα. Λαχτάρα, βλέπω να έχετε λαχταρίσει. Καρδούλε είναι. Μα δεν ξέρετε ένα τι θα έχετε. Σας πω. Τι έχετε. Εγώ και η διπλανή του είδαμε ψάρι, για να καταλάβετε γιατί λιγούρες μιλάμε. Εντάξει. Έλα, δώστο. Δώστο. Έλα, στα όρια της κακοδικίας, Έλα, golden buzzer, δώστο. Τι είναι αυτό το πόδι που βγήκε στην οθόνη? Εντάξει, την είδα το πρωί, ήταν δυνατή. Έλα τώρα, φίλε, τώρα εντάξει, καληνύχτα. Σέβη τσίτου, χίλια συγγνώμη, αγάπη μου, αλλά αυτό το μήνυμα είναι τσίτου εντελώς. Δηλαδή είναι υπέροχο. Κοίτα πόδι. Γι' αυτό κάνει η ώρα να τη διαβάσει. Κοίτα εδώ, Βάνια μου, θέλει 3 λεπτά τουλάχιστον. Μπράβο. Ετοιμάζεται για Ευρωβουλή η κυρία Τσιμτσιλή, η πελάτησά σα. Γιατί και αυτή θα πάει Ευρωβουλή. Μα τι βλέπει. Τι στα κομμάτια, θα διάσουν όλε τι εκπομπέ. Είναι βουλευτήνα, έτοιμη η αμφίεση τη σήμερα. Τρελαθώ εγώ σήμερα. Είναι. Αδειάζουν οι θεσούλες. Αν ακούτε, πολλοί θα πάνε Ευρωβουλή. Μπουκάρετε. Καλή, κάντε χώρο. Δεν είναι για Ευρωβουλή. Έχει στήσει το δικό της εκεί, θα έλεγα, τη δική της ομάδα, τη δική της κατάσταση. Mm-hmm. Πολύ επιτυχημένη η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Πάρα πολύ ωραία μέσα στην απλότητά της, γιατί αυτή τη στιγμή έχει κάνει το απόλυτα θηλυκό σύνολο. Λευκό-λευκό με φούστα, την κλασική, την πανκλασική μαύρη γότα, μπότα. Γόβα στιλέτο, με κόλλησε. Μαύρη γόβα στιλέτο. Η γότα από πριν είναι? Η γότα είναι κάτι. Η γότα είναι αυτή που θα σου έρθει σε λίγο, αντί για μπότα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πρέπει να το παραδεχτείτε συνήγορα. Μην το πλεξάρεστε. Για βόρ, θα το παραδεχτούμε. Εσείς με τη Σέβη. Η Σέβη... Θέλω να σηκωθεί όρθια να τη δούμε μια μέρα, γιατί είναι καθιστή και δεν βλέπεις πολλά. Από εκεί πίσω που την έχουν καταχωνιάσει την κοπέλα, ναι. Έτσι κάνετε. Τις καταχωνιάζετε πίσω από ένα πού πάγκο. Την έχουνε, να μην τις βλέπετε. Στην είσοδο στο λιμάνι, στον πόρο. Όχι, όχι. Είναι με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Αθήνα Βουλγαρία. Κάφτε εκεί πέρα στο πάνελ. Λοιπόν, λευκό φοράει, λευκό με υπέροχο. Εδώ, στο γύρω-γύρω γυλαίκο. Εντάξει. Ναι. Δεν μπορώ να σα πάμε κόντρα εδώ πέρα. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Κυραλέκο με το πράσινο γυλαίκο. Βγάλτε την ηγορία να τελειώνουμε. Και τι λέει μετά. Τίποτα, αυτό θυμάμαι. Wow! 64 η Σταματίνα Τσιμτσιλή, τα σέβη μου στη Σέβη Τσίτου. Βέβαια, να πούμε ότι η κυρία Τσιμτσιλή το βγάλε νωρίς. Ποιο? Το σακάκι. Δεν το έβγαλε ποτέ. Όχι, θα μας πείτε και πότε θα βγάλε. Το έβγαλε πολύ νωρίς. Συγγνώμη, δεν το παρακολούθησε και εκεί και πάλι θα την αποθεώναμε. Λοιπόν, βέβαια. Έλα. Τι έγινε? Φωνάζω τη φρουρά να σε πάρει να φύγουμε. Αφήστε με λίγο ακόμα, καλά. Πάμε έξω!